Να δω, πούμε μια καλημέρα, γιατί καταφέραμε και τον βρήκαμε για λίγα λεπτά στον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο από το Χαμόγελο του Παιδιού. Okay. Έναν άνθρωπο που αγωνίζεται με τα παιδιά, τα παρατημένα, τα ορφανά. Να μας πει τι πρόκειται να γίνει με τι το... Τι πρόκειται να γίνει με το, αυτό το βρέφος που παράτησε η 19χρονη. Κύριε Γιαννόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και εσάς. Τι πρέπει να γίνει. Είμαστε σε επαφή με την εισαγγελέα Ανηλίκων. Είναι μια εισαγγελέα η οποία έχει εμπειρία και διάθεση και ευαισθησία. Αυτό που πρέπει να γίνει, όπως έχουν γίνει και με τόσα άλλα παιδιά που μπορώ να σας πω σήμερα ότι έχουν αποκατασταθεί, βρίσκονται με οικογένειες, είναι καλά, είναι χαρούμενα και έχουν ξεφύγει από τη φρίκη αυτή που έζησαν στα βερφικά ή στα παιδικά τους χρόνια. Είναι λοιπόν το μωρό να πάει κατευθείαν σε μια οικογένεια και να απέσουν. Δεν υπάρχει δυνατότητα για την σε βιολογική του οικογένεια, και αυτό θα το ερευνήσει η εισαγγελία μαζί με τις κοινωνικές υπηρεσίες, χωρίς να παρευληθεί κανένα ίδρυμα. Το τονίζω αυτό, γίνεται τα τελευταία χρόνια. Έχουν βρει μια νόμιμη διαδικασία η εισαγγελία μαζί με την περιφέρεια. Να πάει κατευθείαν για αναδοχή, δηλαδή. Να μην πάει σε ίδρυμα. Να μην πάει σε ίδρυμα, να πάει κατευθείαν σε οικογένεια. Κατευθείαν στην αγκαλίτσα μιας οικογένειας, γιατί είναι πολύ τρυφερή η ηλικία. Κύριε Γιαννόπουλε, στη συγκεκριμένη περίπτωση που είμαι, η μητέρα, από ό,τι ακούσαμε, είπε ότι το μετάνιωσε η 19χρονη. Και ζητάει να το πάρει πίσω. Τι γίνεται? Θα κρίνουν. Είχαμε και άλλη περίπτωση ακριβώς με 19χρονη που το είχε μετανιώσει στην Θεσσαλονίκη. Και είχαμε το παιδί, προσπαθούσαμε να την βοηθήσουμε, να τη στηρίξουμε, γιατί κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Βέβαια. Και δεν θέλω να κρίνω τη συγκεκριμένη, και μπορεί κάθε αυτή η συγκεκριμένη να είναι διαφορετική. Αλλά σε άλλη περίπτωση που είχαμε, πέρασαν κάποια χρόνια και τελικά ποτέ δεν κατάφερε να δει και να καταλάβει, γιατί το παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία πλέον, γύρω στα 6-7 χρονών, πήγε για υιοθεσία. Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει κανένα το δικαστήριο, παιδί να παραμένει. Κύριε Γιαννόπουλε, το δικαστήριο και οι κοινωνικές υπηρεσίες θα κρίνουν αν αυτή η μητέρα μπορεί να πάρει το παιδί πίσω? Οι κοινωνικές υπηρεσίες βλέπουν τι ακριβώς γίνεται, ποιο είναι το υπόβαθρο και τις δυνατότητες και όλα αυτά. Και δίνουν τις πληροφορίες στην εισαγγελία. Η εισαγγελία αποφασίζει και συνέχεια το δικαστήριο τελικά δίνει. Μακάρι, γιατί μπορεί να ήταν μια στιγμή πανικού της κοπέλας. Γιατί 19χρονη και 19χρονη μπορεί να είναι μια απερισκεψία και πραγματικά να το μετάνιωσε και να αποδείξει ότι θέλει να κρατήσει αυτό το παιδί. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά. Λέω ότι δεν μπορείς να κρίνεις και να γενικεύεις σε κάθε περίπτωση. Και ίσως θέλει και στήριξη για αυτή η γυναίκα, γιατί πρόκειται για μια κοπέλα μόνη της. Και αυτή ζει κάτω από περίεργες συνθήκες. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Εγώ καλημέρα σας. Καλά, καλημέρα.